Εξορτάτε κυρία Πρόεδρε, εξορτάτε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι υπουργοί, δήμαρχοι, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συνεργάτες, αγαπημένοι Σαλονικείς. Όταν σκεφτόμουν τι θα έλεγα, μου μπήκε ένα μικρό μικρόβιο. Λέω, όλοι θα μιλήσουν πολύ ωραία για τον Κυριάννη. Μήπως πω εγώ τις αταξίες του. Μήπως πω εγώ λίγο και τα αυτά τα περίεργα που έκανε. Η λογική κυριάρχησε. Και έτσι θα πω με μια κουβέντα τι σημάδεψε εμένα και την οικογένειά μου. Με μία λέξη. Δουλειά. Δουλειά. Και ακόμα πιο πολύ δουλειά. Αν μπορώ να πω ένα πράγμα που ο πατέρας μου μου έδωσε, είναι αυτό. Και θα ήταν πολύ χαρούμενος και ήταν πολύ χαρούμενος που τα τελευταία χρόνια έβλεπε ότι η Ελλάδα μας είχε αλλάξει σελίδα και υπήρχε, ο κόσμος είχε αρχίσει να δουλεύει. Από την κορφή ως το τελευταίο αφεντικό, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τον έκανε πάρα πολύ χαρούμενο και ήταν κάτι που μου το έλεγε πάντα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Θα ακούσουμε τώρα όμως και τη φωνή του για μια τελευταία φορά. Από το TEDx, που αν δεν έχετε δει, σας συνιστώ όλοι να δείτε. Το θέμα είναι οτιδήποτε κάνετε σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι συμβουλή πραγματικά, μου το επιτρέπει αυτή τη λέξη, μου την επιτρέπουν τα άσπρα από τα μαλλιά. Οτιδήποτε κάνετε σε αυτόν τον κόσμο, αποφασίστε ότι πρέπει να το ευχαριστήσετε. Να είστε ευχαριστημένοι, μην κοιτάτε τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον γρίλο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε. Αντιμετωπίστε τα πράγματα, συνειδητοποιήστε αυτό που κάνετε, έχετε την άποψή σας, κάντε τις υποχωρήσεις σας, αλλά ένα πράγμα να θυμάστε πάντοτε, ότι ο λόγος, για ποιο λόγο ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο, δεν το εξετάζω. Ήρθατε όμως. Τουλάχιστον στη διάρκεια που είστε, κοιτάξτε να περάσετε καλά.